Ξεκινάω την ομιλία μου με μια απαγορευμένη, υποβαθμισμένη, κακομεταχειρισμένη από την εξουσία λέξη, τη λέξη πολιτισμός. Τη λέξη που δεν είναι παρά το άθροισμα όλων των τεχνών, όλων των μορφών τέχνης, που επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι λιγότερο υποδουλωμένος, που είναι ο πιο σύντομος δρόμος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αυτόν τον τόπο, με όλες τις αστικές κυβερνήσεις, ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται μόνο με τη λογική κόστους-οφέλους και ως αναπτυξιακό εργαλείο, δηλαδή με δύο λόγια, αντιμετωπίζεται κοινικά ως εμπόρευμα. Ταυτόχρονα επιχειρείται να καλλιεργηθεί αντίληψη πως είναι και μια περιττή πολυτέλεια, ένα περιττό έξοδο, πεταμένα λεφτά για το κράτος. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της αντίληψης είναι και η απαξίωση των καλλιτεχνικών σπουδών και η υποβάθμιση των καλλιτεχνών στη συνείδηση όλων ως διασκεδαστών. Οι συνέπειες όμως αυτής της πολιτικής ήταν και είναι ολέθριες. Οι κατευθύνσεις του προϋπολογισμού 2024 για τον πολιτισμό είχαν ήδη σκιαγραφηθεί από το 2019. Τότε αναπτύχθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της πολιτισμός ΑΕ ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη γενικότερα. Παράλληλα, στρώθηκε το έδαφος για την επιτάχυνση της στρατηγικής του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι μόνο για λόγους χρόνου, κυρία Πρόεδρε, σε τίτλους. Πρώτον, με τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα. Δεύτερον, με τη βαθύτερη επιχειρηματική λειτουργία των μουσείων και των χώρων της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της μετατροπής των μεγαλύτερων κρατικών μουσείων της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η Υπουργός Πολιτισμού πριν από ένα μήνα ήταν σαφής. Στρατηγικός σχεδιασμός μας είναι ο πολιτισμός να γίνεται όλο και περισσότερο αυτάρκης και αυτοχρηματοδοτούμενος και όχι παθητικός δέκτης δημοσίων πιστώσεων. Αυτάρκης και αυτοχρηματοδοτούμενος. Δηλαδή, πάρτι χορηγών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, δηλαδή συνεννοήσεις και διευθετήσεις, μετατροπή μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε ακριβά διασκεδαστήρια και δανεισμοί κλεμμένων πολιτικών θησαυρών της χώρας. Σκεφτείτε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αντί να τεθεί καθαρά και εξάστερα και χωρίς αστερίσκους το αίτημα στη Βρετανική κυβέρνηση περί ουσιαστικής επιστροφής του στην Ελλάδα, συνεχίζονται τα παζάρια με το Βρετανικό Μουσείο με δανεισμούς και άλλα παρόμοια. Μεγάλο πνίγμα θα δεχτεί επίσης και η ανάπτυξη της επιστήμης της αρχαιολογίας και των άλλων εμπλεκομένων επιστημονικών κλάδων, καθώς η έρευνα και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού τους ή ο εμπλουτισμός του από τις ανασκαφές θα υποβαθμίζονται προς όφελος της εμπορικής τους δραστηριότητας. Με το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων τώρα προετοιμάζονται παντός είδους συμπράξεις ώστε να απομείνουν οι οικονομικά ανταποδοτική φορείς. Ένας ακόμη στόχος είναι με τη συμβολή της τοπικής διοίκησης να προχωρήσει η τουριστικοποίηση αλλά και ο αποκαλούμενος εξευγενισμός του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και των γύρω συνοικιών, όπως φάνηκε με την προσπάθεια αλλαγής χρήσης σε ιστορικούς κινηματογράφους της. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον πολιτισμό, που χειροτερεύουν συνεχώς με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, εργολαβίες, εντατικοποίηση και άλλα. Και εδώ ακριβώς να επισημανθεί πως από το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Πολιτισμού προβλέπεται ποσοστό 0,53%. Τόσο αξιολογείται ο ελληνικός πολιτισμός, με 0,5%. Κανονικό αποπέδι του προϋπολογισμού, όπως είπε και ο συνάδελφος Δελής. Και επειδή οι αριθμοί δεν είναι μόνο νούμερα, αλλά έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε πως ενώ μειώνονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, ταυτόχρονα αυξάνονται πια. Με τα κονδύλια του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που αφορούν προγράμματα που υπάγονται στη λογική της αξιοποίησης του πολιτισμού εμπορεύματος. Εννοείται πως απουσιάζει οποιαδήποτε μέρημνα για δαπάνες που αφορούν προϋποθέσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας, δηλαδή τι, ασφάλιση, σύνταξη, έβρεση εργασίας κλπ. Επιπλέον, ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για τη φορολογία λειτουργεί φοροεισπρακτικά, δίνοντας τη χαριστική βολή στους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Ωστόσο, ας μην κοιμάται ήσυχη η κυβέρνηση, μεγάλες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα
και σχεδιάζονται ακόμα από καλλιτέχνες, αρχαιολόγους και σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών. Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η πολιτική της γεννά όλο ένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στο λαό, επιλέγει να ανοίξει φέτος στο πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2024» το θέμα «Σύγκρουση με στόχο και μέσω του πολιτισμού να χειραγωγήσει τη λαϊκή οργή». Για το ΚΚΕ, η τέχνη και ευρύτερο πολιτισμός είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, για τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, με την ταυτόχρονη καλλιέργεια της νόησης, του συναισθήματος και της βούλησης. Ο πολιτισμός αποτελεί συλλογικό κοινωνικό δημιούργημα, άρα πρέπει να αποτελεί και κοινωνική ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, αντικείμενο ατομικής ιδιοποίησης και όργανο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας του κεφαλαίου και του ιδεολογικού πνευματικού ελέγχου του λαού. Ούτε βέβαια μπορεί να μετατρέπεται σε παράγοντα αλλίωσης και προσαρμογής του γούστου στα εμπορικά πρότυπα και σε εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης. Η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και όλα τα κεντρικά σημεία στην πολιτική της κυβέρνησης αποτελούν θέσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί συμφωνούν με τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, που είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στο ΚΚΕ συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για θέματα καυτά και επίγοντα, για θέματα δίκαια. Άμεση αύξηση των κρατικών δαπανών για την ενίσχυση του πολιτισμού αρχαίου, νεότερου και σύγχρονου. Την πρόσβαση όλων στα επιτεύγματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος και να υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της αρχαίας και νεότερης κληρονομιάς, την εμπλοκή κάθε είδους ΜΚΟ, χορηγών και άλλων στο όνομα της κοινωνίας των πολιτών, για τη δημιουργία των μορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων για ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων μας στη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό, για την εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών δημιουργών και των υπόλοιπων εργαζομένων σε όλο το φάσμα του πολιτισμού, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας και για εκείνους με δελτίο παροχής υπηρεσιών που να διασφαλίζουν τα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματά τους, την απόδοση ασφαλιστικών και συνταξιδοτικών δικαιωμάτων σε όλους τους καλλιτέχνες, δημιουργούς και εργαζόμενους στον πολιτισμό, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Για την εξασφάλιση των πνευματικών συγγενικών δικαιωμάτων, πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, και την κατοχήρωση του ηθικού δικαιώματος των καλλιτεχνών δημιουργών στο έργο τους, που σήμερα αποτελούν εμπόρευμα και βορά των επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής περιεχομένου. Τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων καλλιτεχνών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, μικρών ομάδων στο θέατρο, το χορό και τη μουσική. Την οικοδόμηση συστήματος ανώτατης πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής παιδείας. Την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας για τους νέους που φοιτούν στις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Τελειώνω λέγοντας πως ταυτόχρονα αυτή η πάλη πρέπει να συνδεθεί με τον αγώνα για μια πολιτική που ως μέτρο της προόδου της δεν θα έχει την κερδοφορία των λίγων, αλλά την καθολική, υλική και πνευματική ανάπτυξη. Μια πολιτική που θα αναγνωρίζει και τους θησαυρούς του κληρονομημένου σε εμάς πολιτισμού ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης των νόμων εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Ως συλλογική δημιουργία και συλλογική ιδιοκτησία, στην οποία θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση από οικονομικούς και μορφωτικούς φραγμούς κάθε μέλος της κοινωνίας. Έχουμε δικαίωμα στην έφοδο στους ουρανούς. Φαντάζομαι ότι δεν αναρωτιέστε αν θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.